Καλησπέρα. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μου με τίτλο «Ταχύτητες αθλητών ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σε ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας». Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ένα απαιτητικό άθλημα το οποίο χαρακτηρίζεται από διαδοχικές ενέργειες υψηλής έντασης που εκτελούνται αναδιαστήματα. Οι εν λόγω ενέργειες και κυρίως οι κοντινές αποστάσεις με την μπάλα απαιτούν υψηλές ταχύτητες, δύναμη και ενέργεια. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υψηλές κατηγορίες ο ποδοσφαιριστής, χρειάζεται να έχει ανεπτυγμένες ικανότητες, όπως είναι η τεχνική, η τακτική και η ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιβάλλονται μέγιστες ταχύτητες τρεξίματος και έχουν καταστεί οι πιο δημοφιλείς μεταβλητές για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός ποδοσφαιριστή. Σκοπός της εργασίας ήταν να εξεταστεί η επιτάχυνση και η μέγιστη ταχύτητα ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα Παραλιμνίου, ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, κατά την περίοδο της προετοιμασίας τους. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 22 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε επιθετικούς και αμυντικούς και βλέπουμε πιο κάτω τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά. Για την καταγραφή των ταχυτήτων χρησιμοποιήθηκε υπολογιστής με ειδική εφαρμογή όπου ήταν συνδεδεμένα φωτοκύτταρα για την αυτόματη καταγραφή του χρόνου τρεξίματος του αθλητή. Έτρεξαν την απόσταση των 30 μέτρων με ενδιάμεση καταμέτρηση του χρόνου των αποστάσεων 10 και 20 μέτρων. Και πιο κάτω βλέπουμε την αναπαράσταση της εξέτασης. Χρησιμοποιήθηκε το SPSS για Windows και έγινε ανάλυση ανεξαρτήτων δειγμάτων με δείκτη σημαντικότητας μικρότερο του 0,050 μεταξύ των επιθετικών και αμυντικών αθλητών ποδοσφαίρου για να δούμε τυχόν διαφορές όσον αφορά τις μεταβλητές που αξιολογήσαμε. Η επιτάχυνση στα 10 μέτρα στους επιθετικούς κυμαίνεται στα 1,7 ενώ στους αμυντικούς επίσης στο 1,7, αλλά με μικρότερη διάρκεια στα δευτερόλεπτα έχουν οι επιθετικοί. Λιγότερο χρόνο χρειάστηκαν και για την επιτάχυνση 20 μέτρων οι επιθετικοί, όπου ο χρόνος τους είναι στα 2,9, ενώ στους αμυντικούς είναι στα 3 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα 30 μέτρων, παρατηρούμε ότι στους επιθετικούς είναι 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ στους αμυντικούς 4,2. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντοπίστηκαν διαφορές στις ταχύτητες των επιθετικών, ώστε διαπιστώθηκε να είναι γρηγορότεροι από τους αμυντικούς παίκτες, ενώ παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Εν τούτης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μέγιστες ταχύτητες τρεξίματος των παίκτων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα φαίνεται να έχουν ελάχιστη επίδραση στην κατάταξη της ομάδας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.